κοιλαλιά του Αντρέου λέει έχει μείνει έτσι. Σαν τη Φραγκοπαναγιά Στέφανε έτσι. Σαν την κοιμωμένη του Χαλεπάλες και τον έχουν ζωγραφίσει. Κοίτα, ντικ, 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 ντικ. Στέφανα, τι κάνεις αγάπη μου. Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε. Παίρνεις τίποτα για τον Πυρετό, κανένα ποστάνι είναι καλά για τον Πυρετό. Είδα ένα βράζο από τέλ, αλλά δεν έχει πέσει ακόμα και βγήκα έξω λίγο να μπω να σε δω. Τίποτα. Και στο νοσοκομείο να πας, το πρώτο πράγμα που σου κάνουν είναι ενέσιμο από τέλ, μπουρδες πίπες. Μόνο ποστάν. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ με το νοσοκομείο και τώρα στην Αθήνα στο νοσοκομείο ήμουν. Και ποιος ήταν δίπλα σου? Εσύ. Αυτά δεν τα λέμε, τα κάνουμε. Εσύ είσαι ένα πλάσμα το οποίο μπαίνεις μέσα στο φακό και με στραβώνεις περισσότερο στον ίδιο το πρωί, όταν το κοιτάω στα μάτια. Πάρτε τα μαντήλια, ξεκινάνε τα σιρόπια, κυρίες και κύριοι. Όλοι από μια χαρτοπετσέτα στα χεράκια, μαντιλάκι, ό,τι έχει το καθένας. Είσαι ότι ωραιότερο έχω γνωρίσει τη ζωή μου και μια ολόκληρη ζωή. Θα σε βλέπω και θα λάμπω. Λέει. Μην κλαις, μωρί. Κινούμε με αυτή την αγάπη, δεν μπορώ. Αλλά επειδή δεν θέλω όμως να σας βλέπω έτσι, δεν μ' αρέσει να σας βλέπω έτσι. Πραγματικά δεν μ' αρέσει να σας βλέπω έτσι. Να με συγχωρέσει ο Κύριος, γιατί σας θέλω δίπλα-δίπλα. Οι αγάπες πρέπει να βαδίζουν μαζί στη ζωή. Δεν μπορούσα να βλέπω τον ένα πάνω και τον άλλο κάτω σας. Ήθελα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρι. Και έχω πει ότι την Αλίκη την έχω δει και από κοντά, αλλά άσχετα ότι δεν την είχα γνωρίσει. Αχ, θα σε ερωτευτώ κι εγώ τώρα και θα έχει δύο έρωτες. Τι θα κάνω, θα με ξεμαλιάσει ο εθνικός μετά. Κουρούπα θα με αφήσει. Και δεν είναι και εξτέισον, είναι καν τα μαλλιά. Μίλα τώρα που δεν είχες... Τον αβούλωτο είχες τόσες ώρες. Μίλα, τον έφερα δίπλα σου. Τι άλλο θέλεις, μίλα. Μπέναψε τώρα, μπέναψε. Δεν που ξέρω αν θα τον βλέπεις, σαν το λουκουμάκι το Συριανό τον βλέπεις. Μια αλήθεια είναι τον αγαπώ πάρα πολύ. Κοίτα, κοίτα, μούγκα καλέ. Τελικά το βρήκαμε το κουμπί. Θέλετε να βουλώσετε το στόμα του εθνικού στάρ. Βγάλτε δίπλα Στέφανο. Γίνεται κατευθείαν Φραγκοπαναγιά. Του βρήκαμε το κουμπί, πώς θα του βουλώνουμε το στόμα. Ένα Στέφανο την ημέρα, βουλοκαίρι, κατευθείαν. Τι μπορεί κανείς να πει όταν βλέπει αυτό τον πανάκριβο πίνακα Πικάσο? Πολλά. Μπορεί κανείς να πει. Πολλά μπορεί να πει. Πολλά βγαλμένα από την καρδιά του Μπορεί να τα πει η Αλίκη μου όταν είναι σε ένα δωμάτιο μαζί του, όχι δημόσιο. Δωμάτιο είμαστε τώρα, δεν μας βλέπει κανένας. Εγώ αν έβγαινε ο γκόμενός μου δίπλα από τον γούσταρα πολύ, ένα παλικάρι το γούσταρα, θα του έλεγα μωρό μου, ερωτά μου, αγιάτρευτε, δεν ζωή. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Στέφανος είναι ένα παιδί το οποίο... Έφες μου, νερό από το ριάκι. Ο Στέφανος είναι ένα παιδί που ό,τι θέλει να πει το λέει μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να τα λέμε δημόσια αυτά. Δεν θέλω να φαίνω σε δυσκολίες. Ο Στέφανος μπορεί να βγει και εδώ γιατί ήθελε να ακούσει και μια κουβέντα καλή από τα χείλη σου δημόσια. Δεν να του πέσει ο πυρετός, είναι κακό. Βγήκε να δει εσένα. Είναι το καλύτερο φυσικό ο έρωτας. Αλλά εσύ μου έγκασες σπρούγκα, δεν του λες να τίποτα. Να πει ο Στέφανος γιατί βγήκε. Πάντως δεν βγήκε για μένα. Για σένα βγήκε. Τον έβγαλα για σένα. Για την αλήθεια. Να λέμε πες αλήθεια, Στέφανε. Να μας έχεις ζαλίσει το μουνί τόσες μέρες. Πες του, μπροστά σου τον έχεις. Πες του, μωρό μου, αγάπη μου, ζωή μου, λατρεία μου, φως μου. Αίμα της ψυχής μου, νερό της πηγής μου, αστέρι μου, λουλούδι. Δεν μπορώ να του πω τίποτα γιατί ό,τι και να του πω μετά, τον παλά μου θα βρω. Μήπως παίζει κάτι, είσαστε σε σουκάνι ναζάκια τώρα Στέφανε, ή είσαστε σε ρήξη συναισθηματικά? Δεν ξέρω, εκείνος θα μας απαντήσει. Μήπως είσαι σε διάσταση. Τι θες να σου πω λοιπόν δημόσιο για να ανέβει ο εγωισμός σου ή η ψυχή σου ή η ομορφιά σου.
Ότι σε αγαπάω περισσότερο τη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ναι, πες το. Αφού το αισθάνεσαι, ρε μαλάκα, εγώ το νιώθω. Το θέλεις βλέπω να στα σου πω, θέλεις να σου πω ότι θα ήθελα να σε είχα, να ήμουν εκεί και να σου έδινα ένα φιλί. Θα σε κάνω μια τεράστια αγκαλιά, ότι μου λείπεις. Ότι δεν ντρέπομαι καθόλου τον κόσμο, ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που εκμεταλλεύομαι ένα τέτοιο έργο δημόσια. Τι θέλεις να σου πω. Κλείσε τα μάτια σου, Αντρεούλη, και μίλα με την ψυχή. Θέλω να βλέπω κλειστά τα μάτια και να μιλάει δεν μόνο. Δεν μπορώ να κλείσω εγώ τα μάτια μου όταν έχω τον Στέφανο απέναντι. Θέλω να τα ανοίξω και να τον βλέπω πιο πολύ. Αχ, ανάβεις φωτιές, φίλε, ανάβεις φωτιές και όλα τα κες. Πρώτα σιγά μου θέλει και μονόπετρο, μονόπετρο, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Δεν το έχουμε το μονόπατρο. Η πρώτα σιγά μου έχει γίνει και η πρώτα σιγά μου είχε γίνει και είχε γίνει και αποδεχτή. Είχε γίνει από ποιον προς ποιον. Από τους δύο κοινής αποφάσεως. Είχατε κάνει εσείς, κύριε Στέφανε, πρώτα σιγά μου στον Αντρεούλη. Βεβαίως, δημόσια. Δεν απαντάτε εσείς, κύριε Αντρεούλη, σας αφαιρώ το λόγο. Μάλιστα. Το είχατε κάνει κι εσείς πρώτα σιγά μου. Μάλιστα. Δηλαδή θα φάμε κουφέτα προσεχώς. Προσεχώς. Ο Στέφανος από την έτοιμος, τον περιμένει να σύμφωνε συμβίωσης από μένα. Αυτό εννοώ με γάμο, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να πάτε στην εκκλησία. Και αργότερα, και αργότερα όταν επιτραπούν οι πολιτικοί γάμοι και ο ίδιος επίσης το ξαναθέλει, τον περιμένει και ένας πολιτικός γάμος από μένα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να είναι ο τελευταίος μου σταθμός. Τον αγαπώ όπως είναι, τον αποδέχομαι όπως είναι και τον θεωρώ πολύ καλύτερο από πάρα πολλούς σοβαροφανείς, υπάκους που μας έχουν ζαλίσει τα αρχίδια από το ψέμα τους. Μπορώ να προτείνω να είμαι η κουμπάρα σας ή δεν με θέλετε. Πολύ ευχαρίστω. Έχω πει τα καλύτερα λόγια στον κύριο Αντρεούλη. Τα αγαπάει πολύ ο Στέφανος, διαβεβαίω και το είπα και την προφέση. Δεν βρήκα την κουμπιά σου, Αντρεούλη. Μόλις μου μπενάψεις κανένα κουλό ή μου κάνεις τσιριμονιές, κατευθείαν το Στέφανο θα παίρνω. Θα σου πω εγώ τι θα τραβήξει από εδώ και πέρα. Όχι, γιατί ο Στέφανος είναι αγάπη μου, δεν θα το κάνω. Θα παίρνω το σύζυγο και θα τα λέω όλα. Να. Κάστε. Δεν με νοιάζει. Είναι όμως σύζυγος, για όλα τον ίδιο. Τι σημαίνει σύζυγος. Ρώτα τον ίδιο. Τι σημαίνει σύζυγος, ρωτάω. Είπες το σύζυγο, ρώτα, είναι σύζυγός μου, θα γίνει ποτέ. Τι σημαίνει σύζυγος. Το άλλο σου μισό, ο άνθρωπος που συμβιώνεις μαζί, τα συναισθήματά σου. Από τη συζυγία. Αυτοί που ζυγιάζουν μαζί τη ζωή. Ακριβώς. Είστε, κύριε Στέφανε, είστε σύζυγος. Ορίστε, δεν άκουσα. Είστε σύζυγος του κυρίου Αντρεούλη ή προσεχώς το σκέφτεστε. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά, όπως το έχω πει και στον ίδιο. Ναι, εγώ θέλω και να μόνο, καταλάβω και μόνο, και μόνο, και μόνο, και μόνο, και μόνο, και μόνο που λες αυτό, και μόνο που λες αυτό, η ψυχή μου μπορεί να μην πονάει καθόλου όμως. Κοίταξε. Ρεαλική, είμαι πολύ μεγάλο παιδί για να παίζω. Γράφει κάτι πολύ σοβαρό η Τόνια η Κιουρανή. Να κάνω λέει μια ερώτηση. Μήπως ο Αντρεούλης τον πιέζει ή τον πνίγει με υπερβολική αγάπη ή ζήλια. Ερώτηση έκανε η κοπέδα. Μην την κράξουμε. Ρωτάει. Αλλά δεν θέλω όμως τη γνώμη του Αντρεούλη. Θέλω τη γνώμη του Στέφανου να μου πει. Νιώθεις κάπου να σε πνίγει ο Αντρεούλης. Με το χέρι στην καρδιά θα μου απαντήσεις. Όχι οι τζιριτζάτζουλες. Αυτό το έχω πει, ναι. Σε πνίγει η αγάπη του, σε πνίγει ότι το έχει βγάλει δημόσια και το έχει πει, ότι το ξέρουμε όλοι, αυτό μπορεί όχι, να σε φέρει όχι, και σε όχι. Αυτό παρακαλώ, θέλουμε το ίδιο να απαντήσει. Σα παρακαλώ, κύριε, θα εκενώσω την αίθουσα. Θέλω να ακούσουμε τον ίδιο, την ψυχή του, τι λέει. Σας να ακούσαμε τη δικιά σας. Τι λέτε, Στέφανε μου. Εγώ ίσως δεν θα ήθελα να το πούμε δημόσια. Και το έχει πει ο κύριος Αντρεούλης και έχετε έρθει κάπως σε δύσκολη θέση. Δεν είναι κακό να κρατήσει κάποιο κρυφό τον ερωτά του. Δεν είναι αμάρτημο ούτε ποινικό αδίκημα. Παρακαλώ, κύριε Αντρεούλη. Δεν τον κρατήσαμε κρυφό τον ερωτά μας από την αρχή. Σε κοινή συνενέση το κάναμε. Δεν το έκανα μόνος μου και οι δυο το θέλαμε να πούμε
Εγώ άλλο θέλω να πω και ο κ. Στέφανο ότι δεν θα ήθελε να μελοδραματοποιεί την κατάσταση που έρχεται από εσά, αλλά και εσά. Αυτό νομίζω ότι. Θα μου επιτρέψετε να σα πω κάτι που είναι πολύ οικογενειακό το θέμα. Αν τα πράγματα είναι διαφορετικά, ο τρόπο που θα μιλήσω θα είναι πραγματικό. Από την πρώτη πλευρά στην Ελλάδα. Εγώ ακούω κάτι το οποίο έλογο και πολύ σωστό θεωρώ από τον Στέφανο που λέει νομίζω ότι αυτό λέει ο Στέφανος ότι μεγάλη άλλη γίνεται η αγωνίδα με χέρι και τρώγοντας έρχεται η ώρα δηλαδή να του παιδί ότι δεν μπορώ να βγάλω τόσο εύκολα και δυνατά συναισθήματα να δείτε εσείς ότι πήγαινα με έναν άνθρωπο δηλαδή αυτό που είπε ότι στο μέλλον βλέπω να χρόντας και συμβαδίζοντας με έναν άνθρωπο θα έρθει και Στο έχω πει και στην Αθήνα, στο είπα. Ναι,
δημοσιότητα και εγώ και εσύ. Άρα σημαίνει η δημοσιότητα που μπαίνω στα δάχτυλα. Μήπως για τον Στέφανο αυτό ήταν κάτι προσώμενο. Μήπως άνθρωπος της διαταράστασης της δημοσιότητας. Το μόνο σίγουρο είναι
Έχουμε κάποια δικά μας θέματα να πάρουμε. Μην το βέβαιμε, παιδί, όσο θέλετε. Να είναι στιγμή, να το αν μπορεί να έρθει πιο Gracias.